Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρώ ότι αυτή η διακοπή ήταν αναγκαία, παρά το γεγονός ότι δεν συνηθίζεται. Ελπίζω να αξιολογηθεί η δημοκρατικότητα με την οποία η κυβέρνηση προσέτρεξε σε αυτήν την συνηγορία, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό σε όλη την αίθουσα για την πραγματική αξιολόγηση όλων των δεδομένων του κειμένου αυτού του νομοσχεδίου. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που πραγματικά φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέους κανόνες για την ανάπτυξη της χώρας. Προφανώς, και αναφέρθηκα σε αυτό και στη χθεσινή μου παρουσία, στη χθεσινή μου παρέμβαση στην Επιτροπή, όπως και άλλοι συνάδελφοι από την πλειοψηφία, προφανώς η κυβέρνησή μας, όταν ανέλαβε τον τέλη Ιανουαρίου του 2015, στην προγραμματική της διακήρυξη, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ρητά και με πολύ μεγάλη σαφήνεια είχε τοποθετηθεί ότι δεν είναι υπέρ της λύσης των ιδιωτικοποιήσεων για στρατηγικής σημασίας παραγωγικής τομής της χώρας και ειδικά για τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Και η τοποθέτησή μας αυτή δεν προέρχεται από μία ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά από μία συστηματική αξιολόγηση δυνατοτήτων που πρέπει να σχεδιαστούν για μια άλλου είδους παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ένα σχεδιασμός που περιλαμβάνει το σύνολο των μεταφορών, θαλάσσιων και χερσαίων, που περιλαμβάνει ένα συντονισμένο πρόγραμμα ένταξης των λιμένων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Λιμενικό Δίκτυο, που δημιουργεί συνέργειες και παραμέτρους με τις παραγωγικές δραστηριότητες σε κάθε περιοχή της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, κάθε λιμένα, που πρέπει συντονισμένα και ορθολογικά και οργανωμένα σε μια ενιαία διοίκηση να έχουν πραγματική βάση ώστε να δημιουργούνται προστιθέμενες αξίες και προοπτική. Δήλωσα εχθές ότι αυτό το όραμα και αυτό το σχέδιο όντως η κυβέρνησή μας δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει. Γιατί οι εξελίξεις οι καταιγιστικές του 2015, η μάχη της διαπραγμάτευσης όπως δόθηκε και με τους πιο σκληρούς και αδυσόπιτους όρους, κατέληξε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος είχε θετικά στοιχεία και στοιχεία ανοιχτής προοπτικής, είχε όμως και επώδυνες λύσεις και μέτρα και είχε και επιλογές όπως αυτή που δεν ήταν συμβατές με τις προγραμματικές μας διακηρύξεις. Αυτό δεν αποτελεί υπαναχώρηση προγραμματική, αποτελεί όμως πράγματι μια αλλαγή πλεύσης και μια προσαρμογή σε μια επιλογή σχεδόν καταναγκαστική. Αυτή είναι την επιλογή, τη σχεδόν καταναγκαστική, που αφορούσε τις ιδιωτικοποιήσεις που είχαν ήδη δρομολογηθεί και που η διαγωνιστική διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, περιοριστικά σε αυτές. Αυτή την προοπτική η κυβέρνησή μας, αφού μαζί και με όλα τα άλλα ζητήματα είχε την ευαισθησία να απευθυνθεί και να τα θέσει ενώπιον του ελληνικού λαού στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, επιμένω και τονίζω για μια ακόμα φορά, όπως και χθες, όπως και πάντα, όπως και όλοι μας, όχι για να πάρει κάποια λευκή επιταγή για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ό,τι ήθελε, αλλά για να πάρει την εντολή να συνεχίσει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας παρά την προσαρμογή, παρά τον συμβιβασμό.
Και αυτή την εντολή, ακριβώς έτσι, που αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ο ελληνικός λαός την έδωσε. Με την ευθύνη λοιπόν αυτής της εντολής, και όχι γιατί θέλουμε να διατηρούμαστε σε καρέκλες, άβολες μας ήταν πάντα οι καρέκλες εξουσίας και καμία εξουσιομανία δεν διατηρεί ο χώρος μας. Αυτά είναι ακριτικές όσων κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η κυβέρνησή μας βάλθηκε με επιμονή, με πείσμα, με πολλή δουλειά, με σύστημα και σοβαρότητα, με ελάχιστη επικοινωνιακή αξιοποίηση και παραπλάνηση, με καθόλου παραπλάνηση, αλλά και με καθόλου έμφαση στο επικοινωνιακό, αλλά αντιθέτως στο ουσιώδες, βάλθηκε αυτήν την δεσμευτική συμφωνία να την υλοποιήσει, ακριβώς για να μην ρισκάρει χειρότερες εξελίξεις, για να μην ρισκάρει καταστάσεις που μπορεί να εκπορεύονται από την αποφυγή ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε ως κυβέρνηση και ως χώρα. Αυτή λοιπόν την δεσμευτική υποχρέωση βαλθήκαμε να την υλοποιήσουμε σε κάθε τομέα χωριστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εποφελία του κοινωνικού συνόλου, του κοινωνικού μερίσματος και του δημοσίου συμφέροντος. Σε συνθήκες που δεν ευνοούν τέτοιες κατευθύνσεις και εκεί όντως υπάρχει αντινομία. Στις συνθήκες που κυριαρχούν και οι μέρες που ζει η Ευρώπη όλη και άλλα μέρη του πλανήτη είναι τραγικές, είναι η αποδόμηση του κράτους δικαίου, η αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, η αποδόμηση των αρχών του δημοσίου συμφέροντος, η αγοραία πολιτική ως αγωνιώδης διέξοδος κάποιων ισχυρών κύκλων της οικονομίας από την κρίση. Αυτό λοιπόν που είναι όχι μόνο ελληνικό αλλά διεθνές φαινόμενο δεν ευνοεί καθόλου πολιτικές που πασχίζουν να κρατάν ψηλά την προτεραιότητα της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της αύξησης του κοινωνικού μερίσματος. Αντιθέτως, και μάλιστα στις μνημονιακές πολιτικές, είναι πολύ πιο δύσκολο όταν μια σειρά από μέτρα είναι όντως εξαιρετικά περιοριστικά. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν... Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για 15 δεύτερα. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αυτή λοιπόν την στόχευση, αυτή την δέσμευση και στην περίπτωση των λιμανιών, στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι ιδιαίτερα για το λιμάνι του Πειραιά σχεδόν όλα ήταν διαμορφωμένα, σχεδόν όλα ήταν δρομολογημένα, σχεδόν όλα ήταν δεσμευτικά, ακόμα και σε ακραία συνθήκη από άποψη χρόνου, πιεστικότητας χρόνου, βαλθήκαμε να κάνουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες αλλαγές που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τους στόχους που προανέφερα. Καταρχήν, διαφοροποίηση σε σχέση με το δρομολογημένο σχέδιο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Αναφορικά με το σχέδιο που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προωθήσει. Η διαφοροποίηση να πωληθεί σε πρώτη φάση και να μεταβιβαστεί το 51% των μετοχών και μετά από μία πενταετία ομαλής πορείας και δεσμευτικής ανταπόκρισης του παραχωρησιούχου σε όσα η συμφωνία τον δεσμεύει, μετά από την περάτωση αυτής της πενταετίας η μεταβίβαση του άλλου 16% του πακέτου των μετοχών. Και στο μεταξύ διάστημα όποια ωφέλη
από μερίσματα ή από οτιδήποτε άλλο προσπορίζονται γι' αυτό το 16% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ έχει τις μετοχές, να ωφελούν, εν πάση περιπτώσει, το Γενικό Δημόσιο Σχεδιασμό, έστω και με αυτήν την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του χρέους που, ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ ότι εισπράττει εκεί το αποδίδει. Δεν σταθήκαμε όμως μόνο σε αυτό. Η ακτογραμμή των λιπασμάτων ήταν μια πολύ μεγάλη και δύσκολη κατάκτηση, υπό συνθήκες εξαιρετικά πιεστικές. Και η δέσμευση του Πρωθυπουργού απέναντι στο λαό της Δραπετσόνας και του Κερατσινίου και του ευρύτερου, της ευρύτερης περιοχής των Δήμων του Πειραιά, έγινε πραγματικότητα. Και σήμερα, με την προσθήκη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ειδικής διάταξης, ολοκληρώνεται και αποδίδεται πλέον στο Δήμο Δραπετσόνας η ακτογραμμή των λιπασμάτων. Ξέρετε, δεν πρόκειται για μία παραχώρηση. Πρόκειται για τη δικαίωση αγώνων τουλάχιστον μιας 20ετίας μετά το κλείσιμο των λιπασμάτων στην πρώην βιομηχανική ζώνη της Δραπετσόνας. Ζητήματα που είχαν να κάνουν με αρχαιολογικούς χώρους. Ο χώρος της Κοινόσουρας της Αλαμίνα δεν είναι ένα μικρή σημασία αρχαιολογικός χώρος, συμβολικά και πραγματικά. Κι όμως δεν εξαιρείτο. Γιατί είχε εμέσως ειδικό εμπορικό ενδιαφέρον. Εξαιρέθηκε. Το πλαφόν για την προβλήτα ένα, το ελάχιστο, ώστε να μετράται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα της προβλήτας ένας με υψηλότερα στάνταρ και όχι με χαμηλά που δεν θα ωφελούσαν τη συνολική κίνηση και τα έσοδα και όλα αυτά. Η δραστική αύξησή του. Τα ακίνητα που δεν ανοίγει, που δεν βρίσκονται εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης, τα οποία στην πορεία των δεκαετιών είχε αποκτήσει ο ΟΛΠ, και τα οποία δεν εξαιρούνται και θα ήταν περιουσιακό στοιχείο προς αξιοποίηση από τον παραχωρησιούχο, εξαιρέθηκαν. Περιφρουρήθηκε ο δημοσίου συμφέροντος χαρακτήρας υπηρεσιών με την ίδρυση της ΔΑΛ, όπου μεταφέρθηκαν όλες αυτές οι δραστηριότητες που ασκούσε, οι αρμοδιότητες που ασκούσε ο ΟΛΠ ως οργανισμός δημοσίου συμφέροντος κατά το μέρος που ασκούσε τέτοιου είδους αρμοδιότητες, γιατί κατά το υπόλοιπο μέρος ήταν εμπορική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Όχι μόνο έφυγαν μέσω της σύμβασης παραχώρησης από την αρμοδιότητα του παραχωρησιούχου, αλλά οργανωμένα εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες ενός φορέα που θα μπορεί πραγματικά να τις ασκήσει και όχι να διαχυθούν εδώ και εκεί. Αυτό απετέλεσε αιτία κριτικής σε μένα και στην κυβέρνηση ότι είμαστε κρατιστές, ότι βάζουμε ένα μπάστακα για να ελέγχουμε την επένδυση, ότι καταργούμε την ιδιωτικοποίηση εμέσως, ό,τι. Κι όμως έγινε αποδεκτό στο τέλος ως δημοκρατικό κεκτημένο που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και η κυβέρνησή μας δικαιώθηκε πλήρως. Ο όρος 5-11 για την προστασία της εργασίας ήταν πραγματικά πάρα πολύ κέρια σημασίας που προστέθηκε στη σύμβαση παραχώρηση. Και με βάση αυτό η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων κατοχυρώνεται ήδη από τη σύμβαση παραχώρησης και εν συνεχεία με το άρθρο 10α του σχεδίου νόμου διατηρείται σε ισχύ ο υφιστάμενος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, τα είπα εχθές στην Επιτροπή. Διατηρεί μεν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, όπως η νομοθεσία προβλέπει άλλωστε, το δικαίωμα να αντικαθιστά τον υφιστάμενο Γενικό Κανονισμό, να τον καταργεί και να τον αντικαθιστά, αλλά η διοτύπωση του άρθρου 10α είναι ενιαία, ότι διατηρείται σε ισχύ ο κανονισμός εργασίας μέχρι την κατάργησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ και την αντικατάστασή του ταυτόχρονα, αμέσως,
από την, με βάση την κείμενη νομοθεσία και όπως προβλέπεται με την διαπραγμάτευση με τους εργαζομένους και με την διαιτησία αν δεν επιτευχθεί λύση μεταξύ των εργαζομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση και για να μην υπάρχει παραμικρή αμφισβήτηση, αν και δεν μπορεί να υπάρχει αμφισβήτηση, εγώ καταθέτω και μια ερμηνευτική δήλωση για το περιεχόμενο του άρθρου 10α, η οποία λέει ότι με το άρθρο 10α διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην ΟΛΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνδυασμό των διατάξεων του νόμου 3996 του 2011, τεύχος α 170 της εφημερίδας κυβερνήσεως και της με αριθμό 2063 Δέλτα 1 632 κάθετος 2011 υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας τεύχος β 266 συνάγεται ότι α. Η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει με απόλυτο τρόπο στον παραχωρησιούχο να καταργήσει τον υφιστάμενο γενικό κανονισμό προσωπικού και ταυτόχρονα να λειτουργήσει τον ΟΛΠΑΕ έστω και μία μέρα χωρίς γενικό κανονισμό προσωπικού. Β. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει με τρόπο σαφή ότι η λειτουργία της ΟΛΠΑΕ χωρίς γενικό κανονισμό προσωπικού έστω και μία μέρα αποτελεί υψηλή σοβαρότητας παράβαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία είναι επιτρεπτή ακόμα και η επιβολή της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του παραχωρησιούχου, η οποία θα επιφέρει και τις αντίστοιχες συμβατικές κυρώσεις της κυρούμενης αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διακριτό στάδιο κατάργησης των νεωτέρων κανονισμών χωρίς ταυτόχρονη αντικατάστασή τους δεν δύναται να υπάρξει. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέση ισχύ του συζητούμενου σχεδίου νόμου στους ανωτέρω κανονισμούς εφαρμόζονται οι περιμετενέργειες διατάξεις, δεν υφίσταται δικαίωμα του παραχωρησιούχου να λειτουργήσει την ΟΛΠ χωρίς αυτούς. Την υπογράφω και την καταθέτω στα πρακτικά ως ειδική ερμηνευτική δήλωση για το περιεχόμενο του άρθρου 10α, αν και επιμένω και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση από καμία πλευρά για το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της διάταξης και σας βεβαιώνω γι' αυτό. Υπάρχει όμως ανασφάλεια στο χώρο των εργαζομένων και για να τους τιμήσω ακριβώς. Διακόπτεται, κύριε Δένδια, να ολοκληρώσει ο Υπουργός, μετά θα όταν έρθει η ώρα. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Θα το εξηγήσω και αυτό. Λοιπόν, το κείμενο του νόμου όπως είναι διατυπωμένο είναι ακριβώς όπως και όλα τα άλλα κείμενα προϊόν μιας διαδικασίας η οποία στόχευε στο να εξασφαλίσει την βούληση της κυβέρνησης και του νομοθέτη χωρίς να αφήσει την παραμικρή αμφισβήτηση και αμφιβολία για την παραβίαση διατάξεων ή οτιδήποτε άλλο της σύμβασης παραχώρησης. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει θέμα, κύριε Δανδύ. Όμως, δήλωσα και προς τους εργαζομένους, επειδή είναι κακό πράγμα να ξεκινήσει αυτή η νέα περίοδος στο λιμάνι του Πειραιά με ανασφάλειες και φοβίες, γιατί είναι μια τομή στη συνέχεια και πρέπει οι εργαζόμενοι να μείνουν στις θέσεις τους και να παραμείνουν ως παραγωγικές μονάδες αυτής της διαδικασίας στις νέες συνθήκες με όλα τους τα δικαιώματα. Γι' αυτό και προχώρησα σε αυτό που ορθά λέτε έχει μια σχετική πρωτοτυπία, αλλά παρόλα αυτά έχει μια σοβαρή σκοπιμότητα και παρακαλώ να τη δεχτείτε. Από εκεί και πέρα, συμβατά και συναφές με τη ρύθμιση αυτή του 10α είναι το άρθρο 11, το οποίο πραγματικά θέτει τα ζητήματα των μετατάξεων. Θα συντομεύσω όσο μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Προχωρήστε. Τα οποία ζητήματα του άρθρου 11, όπως είπα και χθες στην Επιτροπή, ρυθμίζουν
δυνατότητες μετατάξεων από τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά και τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με διαδικασίες και προβλέψεις που η διάταξη αυτή θέτει. Διαδικασίες και προβλέψεις οι οποίες εξασφαλίζουν μια ορθολογική διαχείριση αυτού του ζητήματος, καθιστούν δικαιούχους όλους όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή και στον ΟΛΠ και στον ΟΛΤ. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα δεδομένα, δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν τόσο οι δυνατότητες του δημοσίου, οι ειδικότητες, δεν θα πάνε χήμα όσοι πάνε, θέτει περιορισμούς αναφορικά με το ότι εάν μεταφερθούν στο δημόσιο δεν θα μεταφέρουν και αυτό που λέγεται προσωπική διαφορά, θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο στις θέσεις που θα καταλάβουν. Επομένως προχωράμε σε μια σύνθετη και δημιουργική λύση των μετατάξεων ως δυνατότητα. Η επιθυμία της κυβέρνησης διακηρύχθηκε πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της απεργίας ούτε ένας εργαζόμενος να μην κάνει χρήση αυτής της διάταξης. Το καλύτερο θα είναι να παραμείνουν εκεί. Όμως για την συνολική και οργανωμένη πορεία και μετάβαση στη νέα πραγματικότητα πρέπει να έχουμε πρόνοιες ικανές να εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή παραγωγική πορεία με κανόνες και όρους κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής βεβαιότητας. Και είναι μία λύση που δεν την επέλεξε η κυβέρνηση, τη ζήτησαν οι εργαζόμενοι, ακριβώς την αποδεχτήκαμε με αυτούς τους όρους και τους κανόνες ως ένα μέτρο εξισορρόπησης των δεδομένων, των συνολικών δεδομένων, σε συνάρτηση με όλες τις άλλες προβλέψεις που απαιτήθηκαν γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης, επειδή έχουν αναφερθεί πολλές φορές αναφορικά με τα νέα δεδομένα, ότι η ΔΑΛ είναι ένα πουκάμισο αδιανό ή οτιδήποτε άλλο, η δημόσια αρχή λιμένα, να καταθέσω στα πρακτικά, το έχω κάνει και στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά το κάνω και τώρα με ακόμα πληρέστερο πίνακα, ο οποίος παραμένει ενδεικτικός, γιατί το σύνολο των αρμοδιοτήτων ζητάμε και από το ΤΑΙΠΕΔ και από τον ΟΛΠ να τις καταγράψουν βήμα-βήμα και το Υπουργείο μας είναι στη διαδικασία αυτή, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά πλήρης, μπορεί να λείπουν μία, δύο, τρεις ακόμα αρμοδιότητες που δημοσίου συμφέροντος που περνάν από τον ΟΛΠ στη Δημόσια Αρχή Λιμένα, αναγνώστε τις παρακαλώ και θα δείτε ότι είναι πολύ σημαντικές αρμοδιότητες για να ασκηθεί πραγματικά ο κοινωνικός και παραγωγικός έλεγχος στο λιμάνι με κανόνες πραγματικής δικαιοσύνης και αναπτυξιακής προοπτικής. Τελειώνω, γιατί πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία που φτάσαμε εδώ και τι αλλαγές πολύ σημαντικές πετύχαμε. Τελειώνω, δεν θα μπω αυτή τη στιγμή σε αυτά που κατέθεσα χθες ως τροπολογία και έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου, γιατί δεν προλαβαίνω. Είναι όμως ρυθμίσεις, όπως είπα και χθες, που στην πραγματικότητα, εκτός από την περίπτωση της απόδοσης στο Δήμο Τραπεζώνας Κερατσινίου, της ακτογραμμής των λοιπασμάτων, όλες οι άλλες είναι λογιστικού τύπου ρυθμίσεις από προηγούμενες εποχές, προηγούμενα χρόνια, που καταδυναστεύουν τη δυνατότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Μελετήθηκαν όλες οι δυνατές λύσεις, δεν υπάρχουν, δεν είναι πρώτη φορά που έρχονται. Σε νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη συνέχεια, είναι προγραμματισμένο να κατευθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή από το Υπουργείο μας, αυτά περιείχονται. Τώρα τα πήραμε από εκεί γιατί έχουν εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα πια, είναι ασφικτικά τα δεδομένα και απειλούνται σημαντικές διαδικασίες που δεν πρέπει να εμποδίζονται. Τα πήραμε και τα βάλαμε σε αυτά. Αυτά τα άρθρα έχουν βγει στη διαβούλευση, είναι γνωστά, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν ευνηδιάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Είναι σχεδόν όλα, για να μην πω όλα, ζητήματα λογιστικού χαρακτήρα ρυθμίσεων. Τελειώνω με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες κατέθεσα προλίγου.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η φασαρία, η αναταραχή που έγινε μετά από αυτήν την περίφημη επιστολή που απεστάλλει χθες από τον εκπρόσωπο της Κόσκο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και που έτυχε τόσο μεγάλες δημοσιότητες, οφείλω να σας βεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι στην πραγματικότητα δεν είχε καμία μα καμία ουσιώδη βάση. Δεν αποτελούν οι αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά καταθέτοντας το σχέδιο νόμου, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση παραβίαση συμφωνημένων, παραβίαση της σύμβασης παραχώρηση ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, αυτή ήταν η άποψη του παραχωρησιού. Θέλω να πιστεύω ότι ο παραχωρησιούχος έχει αποδεχτεί νομικές εισηγήσεις, τις οποίες σέβομαι, αλλά δεν τις ασπάζομαι. Εισηγήσεις νομικά υπερβολικές, υπερβολικής κάλυψης, υπερβολικής εξασφάλισης. Και γεννήθηκε ένα ζήτημα κυριολεκτικά εκ του μειόντος ή σε όπου υπήρχαν επιμέρους ζητήματα. Όσοι είστε νομικοί ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια λεπτές αποχρώσεις που πρέπει να προσέχονται πάντα, θα μπορούσαν να λυθούν με κανονικές διαδικασίες. Κι όμως γεννήθηκε ένα μείζον ζήτημα χωρίς να χρειαζόταν να γεννηθεί. Από τη στιγμή που γεννήθηκε και φυσικά σπεύσατε τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα με τον ίδιο τρόπο, να το αξιοποιήσετε αυτό και να αναδείξετε δήθεν μια αναξιοπιστία της κυβέρνησης ή μια στάση πονηριάς ή μια στάση που υπονομεύει το διεθνές κύρος της χώρας ή οτιδήποτε άλλο, ενώ θα έπρεπε πολύ πιο προσεκτικά να δείτε τα κείμενα, να δείτε την χθεσινή μου τοποθέτηση στην Επιτροπή, να διαφωνήσετε μεν, αλλά να αντιληφθείτε και να συμπεριφερθείτε ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα που είναι άσπρο-μαύρο και δεν είναι ζητήματα που φέρνουν σε αντιπαράθεση κάποιους, επί του προκειμένου την κυβέρνηση και τον παραχωρησιούχο. Μπορούν να είναι αντικείμενο όπου αυτό, εν πάση περιπτώσει, συλλογίζεται ως αναγκαίο συνθετικών λύσεων. Και φυσικά σεβόμαστε και τον παραχωρησιούχο, σεβόμαστε και τη φίλη χώρα, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τη στιγμή πολύ περισσότερο που η συγκεκριμένη εταιρεία έχει κρατική υπόσταση, και προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να εξαντλήσουμε όλη την καλή πίστη, όλη την καλή πίστη, για να μην μείνει η παραμικρή υποψία ότι η κυβέρνησή μας δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στο εσωτερικό και διεθνώς. Γιατί αυτή τη στιγμή αξιολογούμε και το αποδείξαμε αυτό και με τις συμφωνίες που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πολιτικά το αξιολογούμε ως πρώτιστη υποχρέωσή μας, ακριβώς για να διαμορφωθεί στο χώρα μας από την κυβέρνηση της αριστεράς το πλαίσιο της εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο για να πάρει μπρος η παραγωγική διαδικασία. Και γιατί, γιατί παίζονται πολύ λεπτά και σοβαρά ζητήματα ακριβώς σε αυτήν την πραγματικότητα, σε αυτήν την αναγκαιότητα που αφορούν τον ελληνικό λαό, δεν αφορούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε κυβέρνηση είναι, φεύγει, αλλάζουν τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός παραμένει και κάθε τι που δεν του εξασφαλίζει μια προοπτική μέσα από αυτή την οδυνηρή εξαετία εξόδου από την κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλης προτεραιότητας επιλογή. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα παρακαλώ, αυτήν την δυνατότητα που μας έδωσε και η αίθουσα, αν και το είχαμε ξεκινήσει από χτες το βράδυ, να βρούμε λύσεις που να βοηθούν στην υπέρβαση κάθε επιφύλαξης, κάθε ανασφαλούς
νομικά ανασφαλής προσέγγισης, εμείς το εξαντλήσαμε. Και το εξαντλήσαμε και στον χρόνο της διακοπής της συνεδρίασης της Βουλής, φέρνοντας το μέχρι το σημείο που ακριβώς περιλαμβάνονται αυτές οι τροποποιήσεις, αυτές οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που μόλις πριν από λίγο σας φέραμε. Διαβάστε τις. Στη διάθεσή σας να συζητήσουμε επί των λεπτομεριών, εάν προκύπτουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν προκύπτουν. Μπορώ όμως να πω και να τελειώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, ότι μερικά ζητήματα από αυτά θα μας δοθεί στο επόμενο διάστημα η δυνατότητα με πνεύμα, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και με καταλλαγή και με ψυχραιμία να αντιληφθούμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του παραχωρησιούχου, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για να δημιουργηθεί αυτή η αντίδραση και όλη αυτή η αναταραχή. Διότι η στόχευση της κυβέρνησής μας να εξασφαλίσει καλή νομοθέτηση, το είπα και πριν όταν μίλησα, το λέω και τώρα, δεν αφορά μόνο τον δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον, αφορά και το συμφέρον του παραχωρησιούχου. Οι δικές μας προτάσεις πραγματικά θα μπορούσαν, οι δικές μας παρεμβάσεις συνέτειναν στην καλή νομοθέτηση που εξυπηρετεί όλους. Αλλιώς αφήνουν νομικά κενά που από εκεί και πέρα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον χειρότερες τριβές ή επισφαλείς λύσεις που θα διαταράξουν και θα εμποδίσουν την αναπτυξιακή και παραγωγική προοπτική. Με ευθύνη λοιπόν προχωρήσαμε σε αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες πραγματικά μπορούν αυτή τη στιγμή να δρομολογηθούν και να δοκιμαστούν και στην πράξη και να αξιολογηθούν στην πορεία τους. Είμαι βέβαιος ότι με ψύχραιμο τρόπο μπορείτε, κύριε Υπουργέ, πολύ καλύτερα. Παρακαλώ. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Μία μικρή μόνο επισήμανση. Μετά την προηγούμενη τοποθέτησή μου, επειδή ειλικρινώς περιέγραψα ενώπιον του σώματος, όπως έχω υποχρέωση, ότι αυτή η πρωτοβουλία των αλλαγών που έγιναν δεν είναι μόνο του Υπουργείου μας και δική μου, που αναλαμβάνω όλη την ευθύνη γι' αυτό, προφανώς υποχρεούμε και δεν έχω καμία πρόθεση να απεκδηθώ ευθυνών, ότι ακριβώς ήταν και μια πρωτοβουλία γενικότερη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της συνήθους πρακτικής που ακολουθεί όλα τα νομοσχέδια να τα ελέγχει και να παρεμβαίνει προς την κατεύθυνση της καλής νομοθέτησης. Δεν ήταν μια εξαίρεση. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακαριέα μετά από 2 λεπτά σε διάφορους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς μεταφέρθηκε ως είδηση ότι ο Δρύσας αδειάζει το Μαξίμ. Λοιπόν, καλό αυτή την αίθουσα να αντισταθεί σε αυτή την αθλειότητα. Γιατί αν τώρα πιέζεται ο Δρύτσας ή ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιες αθλειότητες, κανείς δεν είναι άμυρος, και μην ανέχεστε αυτού του είδους την αγυρτία από όπου και αν εκδηλώνεται. Υπερασπιστείτε όλοι το πολιτικό σύστημα της χώρας όταν πραγματικά αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Και μην αφήνουμε στο μηντιακό σύστημα και σε άλλα συστήματα εξωγενή και ενδογενή να καθορίσουν τις λειτουργίες του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα και να οδηγήσουν τα πράγματα προς την απαξίωση κάθε λειτουργίας, κάθε θεσμικής πραγματικής αναπαραγωγής της πραγματικότητας προς προοδευτικές κατευθύνσεις, να δημιουργήσουν ένα κλίμα απογοήτευσης στους πολίτες και να οδηγήσουν πια τα πράγματα που αλλού στην... Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Που αλλού στην ανάπτυξη των πιο δυσυνδαιμονικών και αντιδραστικών φασιστικών νοοτροπιών και κατευθύνσεων. Η Ευρώπη πορεύεται σε αυτή την κατεύθυνση με όλα αυτά τα φαινόμενα. Η Ελλάδα δοκιμάζεται. Μην αφήσει. Ωραία, μην μου ανοίξετε τώρα κουβέντα για το Brexit και τελειώσαμε. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον εισηγητή της πλειοψηφίας, τον συνάδελφο κύριο Ηλία Καματερό.